Δώρο ζωής για μια νέα αρχή ήταν η μεταμόσχευση νεφρού, στην οποία επευλήθησαν δύο γυναίκες από το Βόλο και τη Σκόπελο. Τις τελευταίες ημέρες, μια 44χρονη σκοπελίτσα επισκέφθηκε το Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης. Καθώς είχε συμβατότητα με νεφρό που πρόκειται να μεταμοσχευθεί και κλήθηκε να μεταβεί άμεσα προκειμένου να γίνει ο προμεταμοσχευτικός έλεγχος. Η μεταμόσχευση από μια 63χρονη, η οποία νοσηλευόταν στον Ευαγγελισμό, έγινε με επιτυχία. Την Κυριακή, επίσης, μια 62χρονη από το Βόλο υποβλήθηκε επιτυχημένα σε μεταμόσχευση νεφρού στον Ευαγγελισμό. Η 62χρονη για πάνω από 10 χρόνια σε αιμοκάθαρση, ενώ στο παρελθόν είχε κληθεί και άλλες φορές για μεταμόσχευση, με τις εξετάσεις να δείχνουν ότι τα μοσχεύματα δεν ήταν συμβατά. Γιατί έχουμε δύο μεταμοσχεύσεις, είναι η πρώτη από πτωματικούς δότες στο νομό Μαγισίας. Είναι από δύο γυναίκες που ήταν, νοσηλεύονταν εγκεφαλικά νεκρές, η μία ήταν στο Στεμές στα Γιαννιτσά και η άλλη ήταν στον Ευαγγελισμό. Η μία μεταμόσχευση είναι μία συμπολίτησά μας από τη Σκόπελο, η οποία έχει ταλαιπωρηθεί πριν 15 μέρες. Είναι αυτό που λέει ο λαός, κάθε πόδιο καλό, που πήγε πάνω άργηση. Δεν ήταν το θέμα αν άργηση, δεν τέργεζε στα τεστ που κάνανε πριν μπουν στο χειρουργείο. Γύρισε. Αυτή τη δόση το πήρε. Πήρε το ένα το νεφρό από τη μία γυναίκα που ήταν 63 χρόνια και τον νοσηλεύονταν στον Ευαγγελισμό. Στο Ιπποκράτειο έγινε επέμβαση την Παρασκευή. Πάει πολύ καλά η υγεία της. Είναι 44 χρονών. Έκανε 11 χρόνια πλήση περατοναϊκή. Είναι η μέθοδο που κάνει στο σπίτι και συνήθως στα νησιά ή στα μακριά χωριά που δεν μπορούν να επισκέφθουν τακτικά για αιμοκάθαρση. Το ένα το πήρε η συμπολίτησά μας, η οποία είπαμε έκανε 15 χρόνια αιμοκάθαρση και δεν το πιστεύει ακόμα μετά από 15 χρόνια. Γι' αυτό λέμε ότι πάντα τη λίστα αυξημειώνεται όταν είναι μεγάλη σε ηλικία. Αυτή είναι η αίτηση να είναι 62 χρονών. Και έκανε το τεστ, τέριαξε και πήγε στο χειρουργείο και από ό,τι μου είπε ο γιος της πάει πολύ καλά. Το κάλεσμα είναι συγκεκριμένο πάντως και από το Σύλλογο Νεφροπαθών Μαγνησίας να ενισχυθεί δωρεά οργάνων στην Ελλάδα, η οποία βρίσκεται πίσω στις θέσεις ό,τι αφορά στον ευρωπαϊκό χάρτη.